Θα ξεκινήσουμε με ένα ακόμα ξεχωριστό και πρωτότυπο θέμα της Κρήτης σήμερα, καθώς ο μοναδικός Έλληνας δήμαρχος περιοχής της Αυστραλίας και συγκεκριμένα της περιοχής του Ντάρουιν στέλνει αποκλειστικό μήνυμα μέσα από ένα βίντεο δίλεπτο το οποίο δημιούργησε ο ίδιος, αποκλειστικό μήνυμα στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Κρήτη σήμερα από τη μακρινή Αυστραλία, ο μοναδικός Έλληνας δήμαρχος περιοχής του Ντάρουιν. Να το παρακολουθήσουμε, να του στείλουμε τους χαιρετισμούς, μας παρακολουθεί, μας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά που κάνουμε εδώ στην Κρήτη TV, να του πούμε χαιρετίσματα και με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Ας τον παρακολουθήσουμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα από τον Ντάρουιν, την πιο βόρεια πρωτεύουσα στην Αυστραλία και πια από τις μεγαλύτερες πολυελληνικές πόλεις στην Αυστραλία. Το Ντάρουιν είναι στα βόρεια της Αυστραλίας, πιο κοντά στη Σιγκαπούρη και την Τζακάρτα, παρά στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Ο πληθυσμός δεν είναι μεγάλος, είναι στις 120.000 άτομα, αλλά 1 στις 8 είναι ελληνικής καταγωγής και οι περισσότεροι από την Κάλυμνο. Το Ντάρουιν είναι μια μεγάλη πόλη, όμορφη πολυτροπική πόλη με πανεπιστήμιο, πολλά σχολεία, φυσικά τουριστικός προορισμός για όλους τους κατοίκους Αυστραλίας τώρα, μια και είναι και στα σύνορά μας, και ένα αεροδρόμιο που είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και είναι διεθνές αεροδρόμιο. Το Ντάρουιν, όπως βλέπετε, είναι καταπράσινο. Έχει ένα μεγάλο λιμάνι, 3 φορές μεγαλύτερο από το λιμάνι του Σίδνεϊ και φυσικά 6 μήνες το χρόνο ο καιρός είναι όπως το βλέπετε σήμερα. Κατά γάλανος ουρανός, καθαρός και ζεστός. Στους άλλους 6 μήνες ή βρέχει ή η υγρασία ανεβαίνει πάρα πολύ όπως στη Σιγκαπούρη. Παρ' όλα αυτά όμως το Ντάρουιν είναι ένα από τα μέρη που προτιμούν να επισκέπτονται όλοι οι Αυστραλοί αλλά και πολλά άτομα έξω από την Αυστραλία. Εγώ είμαι ο δήμαρχος του Ντάρουιν, Κώστας Βασκαλής, η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο. Ήρθα εδώ το 1993 για 2 χρόνια μόνο, τα 2 χρόνια γίναν 4, τα 4 πολλά περισσότερα. Στο Ντάρουιν υπηρέτησα στην πολεμική αεροπορία της Αυστραλίας, ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Εκλέθηκα στο κοινοβούλιο, όπου ήμουνα βουλευτής για 14 χρόνια και τα 12 από αυτά σαν υπουργός σε διάφορα χαρτοφυλάκια. Το 2017 εκλέχθηκα στον δήμαρχο του Ντάρουιν. Είμαι ο πρώτος ελληνικής καταγωγής δήμαρχος του Ντάρουιν και κάνω ό,τι το δυνατό περισσότερο να κάνω την πόλη μας πιο όμορφη. Και φυσικά εργάζομαι πολύ στενά με τους πατριώτες μας, τους Έλληνες, και μαζί διοργανώνουμε το Ελληνικό Γλέντι στις 5 Ιουνίου. Ένα μεγάλο πάρτι για 2 μέρες που δείχνουμε τον πολιτισμό μας, την κουζίνα μας, τη μουσική μας, τον τρόπο ζωής μας και είναι το μόνο Γλέντι στην Αυστραλία που συγκεντρώνει το 50% του πληθυσμού τουλάχιστον της πόλης που δημιουργείται. Αυτά λοιπόν τα λίγα από εμάς από τον Ντάρουιν. Καλή σας μέρα και το τελευταίο που πρέπει να πω είναι το Ντάρουιν είναι η μόνη πρωτεύουσα της Αυστραλίας που δεν είχε ένα κρούσμα κορονοϊού. Ελπίζω κάποτε να βρεθείτε και στο Ντάρουιν και να το θαυμάσετε όπως το θαυμάζουν πολλοί τουρίστες και να διασκεδάσετε όπως το διασκεδάζουμε εμείς. Από τον Ντάρουιν, την πρωτεύουσα της Βόρειας Επικράτησης της Αυστραλίας, στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μας στην Κρήτη μέσα του προγράμματος Κρήτη σήμερα. Πολλές ευχαριστίες στους φίλους Νίκο Παναγιωτόπουλο, Γιώτα Αρχοντάκη και Εύησπαν. Χαιρετισμούς, Δήμαρχε, να είστε καλά και με το καλό έχουμε και πρόσκληση να βρεθούμε εκεί στην περιοχή και να σας γνωρίσουμε από κοντά. Να είστε καλά και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ.